Στην Πάτρα, προκειμένου να μιλήσει από κοντά με τον αγνωστικό κοινό, βρέθηκε η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα με αφορμή το νέο της βιβλίο «Όσα η αγάπη συγχωρεί» σε βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Η συγγραφέας υπέγραψε και αντίτυπα του νέου βιβλίου της από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και στην πόλη σας. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό βέβαια. Είμαι εδώ, όπως είπατε κι εσείς. Περιμένω τον κόσμο, τις αναγνώστριές μου να κάνω τις αφιερώσεις στα βιβλία τους, να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, απορίες, είτε έχουν διαβάσει το βιβλίο είτε όχι, είτε παλιότερα βιβλία μου. Μην ξεχνάτε πως αυτό είναι και το 10ο, δηλαδή υπάρχει ήδη μια μεγάλη βιβλιογραφία πίσω και υπάρχει μια σχέση επικοινωνίας με τον κόσμο. Η ιστορία του συγκεκριμένου βιβλίου ξεκινά στο Αργοστόλι το 1953. Ο καταστροφικός σεισμός αναγκάζει τη Μάντι και τον Χρήστο, που αγαπιούνται από παιδιά, να πάρουν δρόμους χωριστούς, αφού εκείνος φεύγει με τον πατέρα του για τη Γερμανία. Έπειτα από μερικά χρόνια, ο Χρήστος επιστρέφει και οι δύο νέοι παντρεύονται, πραγματοποιώντας το όνειρό τους. Η Μάντι όμως, που έχει ήδη επιβαρημένη ψυχική υγεία, πολύ σύντομα κλονίζεται σοβαρά όταν ανακαλύπτει τα μυστικά που εκείνος κρατούσε. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, το καλοκαίρι είναι μια ιδανική περίοδος για την ανάγνωση βιβλίων, το οποίο κρατά ακόμα παρά την οικονομική κρίση. Η κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αγορά των βιβλίων, το εμπορικό κομμάτι δηλαδή. Το πόσο πολύ διαβάζει ο Έλληνας δεν το έχει επηρεάσει. Και αν το έχει επηρεάσει, εγώ τουλάχιστον από την εμπειρία μου θα σας έλεγα ότι μάλλον προς το καλύτερο. Δηλαδή, μη έχοντας άλλες εναλλακτικές που ίσως είχαμε παλιά, να βγούμε, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Οι άνθρωποι έχουν στραφεί περισσότερο στο βιβλίο. Τόσα η αγάπη συγχωρεί είναι το 10ο βιβλίο της Μαρίας Τζιρίτα, η οποία από μικρή ηλικία έγραφε διηγήματα εμπνευσμένα από την καθημερινότητα και στο σχολείο αρκετές εκθέσεις της είχαν διακριθεί και βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.